Λοιπόν, πάμε στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Θέλετε να ξεκινήσουμε από τα πολιτικά ή από τα του κορονοϊού? Όχι, θέλετε, δεν κάνω εγώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα πολιτικά. Λοιπόν, ο κύριος Μήπως Τσίπρας... Μήπως εκεί την πατήσατε λίγο, κύριε Υπουργέ. Έχει κάνει μια ανάρτηση σήμερα το πρωί με αφορμή τις δηλώσεις της κυβέρνησης Biden για την πατέντα και λέει ότι όταν το Γενάρη ο ίδιος ζητούσε από τον Πρωθυπουργό να αναλάβει ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, ο Πρωθυπουργός τον κατηγορούσε. Τον χλέβαζε και του έλεγε ότι θέλει να καταργηθεί η ελεύθερη αγορά με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε κάνει αίτημα από πέρσι. Ναι, από αλλά το εγκαταλείψατε μετά αυτό. Από το Μάρτιο του 20. Σωστά, με τον κύριο Μόσχαλο. Πολύ σωστή. Σωστό. Η πρόταση που έλεγε ότι πρέπει οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Σωστό είναι αυτό. Προσέξτε, αφήσαμε να το πούμε, παιδιά. Να αγοράσει τις πατέντες σε λογικές τιμές. Τι θα πει να αγοράσει τις πατέντες σε λογικές τιμές, να κάτσουμε κάτω με τις εταιρείες, να βρούμε μια τιμή που θα είναι λογική και στην οποία θα έχουν ένα λογικό κέρδος οι εταιρείες και να αγοραστούν οι πατέντες για να δοθούν μετά ελεύθερα προσφύγηση στην κάθε χώρα λόγω της πανδημίας. Η πρόταση τότε του κυρίου Μόσιολου και του κυρίου Μητσοτάκη δεν ήταν να καταργηθούν οι πατέντες, ναι. Ήταν να αγοραστούν οι πατέντες σε λογικές τιμές. Ωραία. Πολύ ωραία. Ωραία, μπράβο. Αυτή είναι μια πολύ ισορροπημένη λογική πρόταση που συνδυάζει από τη μια τις αρχές ελευθέρας αγοράς, αλλά το κυριότερο τις αρχές της προόδους της επιστημονικής και της φαρμακευτικής και από την άλλη της πραγματικής κοινωνικής ανάγκης, ωραία, κυρίως οι φτωχές χώρες να αποκτήσουν πρόσβαση στο εμβόλιο. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, την οποία δεν την προχωρήσατε μετά, όμως την αφήσατε. Μα δεν μπορούμε εμείς να προχωρήσουμε. Αυτή ήταν μια πρόταση που δόθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κύριος Biden τώρα τι ζητάει? Ο κύριος Biden, από ό,τι έχω καταλάβει από χθες, ζητάει να γίνει δεκτή η πρόταση του ΠΟΕ να καταργηθούν οι πατέντες υπό κάποιους όρους. Μάλιστα. Αυτό που ζητούσε και ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Περιμένετε να το δούμε, τώρα να γίνεται. Άλλο αυτό. Άλλο λέμε εμείς. Αυτό που ζητούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ ήταν δική σας πρόταση και το αναγνωρίζουμε, πραγματικά ήταν το κύριο Μητσοτάκη, να βγει μετά επειδή το είπε ο Τσίπρας, δεν ξέρω γιατί, και να πει αυτό είναι ανοησία. Αυτό ξαναλέω. Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Το να πει καταργώ τις πατέντες έτσι με ένα νόμο και ένα άρθρο δεν γίνεται. Μισό λεπτό. Αυτό τώρα που λέει ο Αμερικανός πρόεδρος περί κατάργησης της πατέντας. Θα βρείτε έναν εκπρόσωπο του Αμερικανού πρόεδρου να το ρωτήσετε. Κύριε Υπουργέ, άλλο θέλω να ρωτήσω εγώ. Δεν με αφήσατε. Η ελληνική κυβέρνηση θα ταχθεί υπέρ της πρότασης Biden ή όχι? Γιατί έχει η ελληνική κυβέρνηση κάτι πατέντες στα χέρια της? Όχι, λέω αν θα ταχθείτε υπέρ της πρότασης, αν θα τη φέρετε σε ένα ευρωπαϊκό φόρο. Αν θα μας δώσει κάποιος τζάμπα τα φάρμακα, θα πούμε όχι. Τώρα μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Ρωτάμε το εξής. Η πρόταση Biden θα έρθει επί ευρωπαϊκού εδάφους, αυτό ρωτώ. Κυρίως σε αμερικάνικες εταιρείες. Ναι. Εάν ο πρόεδρος Biden θέλει να πάρει τις πατέντες από αυτές τις αμερικάνικες εταιρείες και να τις χαρίσει στον υπόλοιπο κόσμο, είναι πολύ ευπρόσδεκτος και μπράβο του. Μάλιστα. Μάλιστα. Καλά το λέει. Ωραία, εσείς αυτή την πρόταση θα τη στηρίξετε? Εγώ από ό,τι θυμάμαι δεν έχω ως Υπουργός Ανάπτυξης κάποια πατέντα σε ελληνική εταιρεία, κάποιο βούλιο, άρα δεν μου κοστίζει τίποτα. Πολιτικά λέμε, πολιτικά την πρόταση θα τη στηρίξετε, πολιτικά. Ακούστε, η κατάργηση μιας πατέντας με ένα νόμο και ένα άρθρο, για να το πω απλά, εμένα προσωπικά μου δημιουργεί πολλές απορίες. Και το λέμε πάρα πολύ απλό τρόπο. Άκουσα σήμερα τον καθηγητή Δερμιτζάκη στο Sky και νομίζω ότι συμβαδίζω με τη σκέψη την οποία εξέφρασα. Ας υποτεθεί λοιπόν ότι καταργούνται οι πατέντες. Ναι. Και τα πήραμε τα εμβόλια. Και τα δώσαμε. Ναι. Αν έρθει αύριο μια νέα πανδημία, για ποιο λόγο μια εταιρεία να ασχοληθεί για να φτιάξει πατέντα εμβολίου? Καλά, πάντως και οι εταιρείες πήραν και κρατική χρηματοδότηση για να τα κάνουν τα εμβόλια. Δεν τα έκαναν μόνες τους. Αγαπητέ κύριε Τάκη, ξαναλέω. Να πάμε και σε άλλα θέματα. Για να πάει μια εταιρεία να πάρει το ρίσκο να κάνει μια έρευνα για ένα πρωτότυπο φάρμακο, επειδή έχω πράξει υπουργός Υγείας, λέω τα λεφτά που ξοδεύονται είναι αδιανοήτου μεγέθους. Δηλαδή, ένα εμβόλιο αυτού του τύπου έχει ξοδέψει δισεκατομμύρια δολάρια. Δισεκατομμύρια. Εγώ πάρα πολύ φοβάμαι ένα σύστημα στο οποίο τελικά καμία εταιρεία δεν θα έχει την βεβαιότητα ότι θα ανταμυφθεί για το ρίσκο της. Μάλιστα. Γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν θα λαμβάνει κανείς ρίσκο. Άρα δεν σας βλέπω. Αν δεν αναλαμβάνει κανείς ρίσκο, δεν υπάρχει και εφεύρεση. Άρα δεν σας βλέπω θερμό στην πρόταση Biden. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει, σας λέω. Σας καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι. Όλοι έχουν μια λογική σε αυτή τη ζωή. Κάποιος παίρνει το ρίσκο και αν του βγει, κερδίζει. Αν δεν του βγει, χάνει. Αν χάνει και στις δύο περιπτώσεις,
τότε δεν παίρνει το ρίσκο κανένας. Αν δεν παίρνει το ρίσκο κανένας, δεν έχει ένα εμβόλιο. Κύριε Υπουργέ, να πάμε. Α, το σωστό θα είναι, γιατί θέλω να είμαι πολύ ειλικρινή σε αυτό. Η πανδημία έχει δημιουργήσει παγκοσμίως μια ανάγκη. Ποια είναι η ανάγκη? Άνθρωποι κυρίως από χώρες φτωχές, που δεν έχουν πρόσβαση λόγω της αδυναμίας οικονομικής στο εμβόλιο, πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση στο εμβόλιο. Συμφωνούμε? Βεβαίως. Άρα η πρωτοβουλία Biden είναι πολύ ευπρόσδεκτη, υπό την εξής έννοια: ότι θέτει επιτάπτως ένα πραγματικό πρόβλημα. Ότι πράγματι αυτοί οι άνθρωποι στις φτωχές χώρες πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση στο εμβόλιο. Διότι αλλιώς δεν θα επιθασευθεί η πανδημία. Ο τρόπος που θα γίνει αυτό τώρα. Μάλιστα. Εγώ δεν είμαι τόσο ειδικός για να σου πω πώς θα γίνει. Θα ήθελα να γίνει με έναν νόμο τέτοιο τρόπο και μια τέτοια διαδικασία που δεν θα απέκλειε στο μέλλον την επιστημονική έρευνα. Μάλιστα. Η οποία κοστίζει πολλά δισεκατομμύρια. Ωραία, λοιπόν. Πάμε παρακάτω τώρα. Γιατί εγώ, για να σου το πω πολύ απλά, δεν πιστεύω στον κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας και στο κράτος θα παράγει εμβόλια. Διότι κανένα κράτος δεν θα κατάφερε μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, πάμε στα άλλα θέματα. Πάμε στα άλλα. 15... Η πρώτη μάχη των μαχών. Της μάχης των μαχών δόθηκε σήμερα. Α, πας στα εργασιακά. Μία ώρα έκανα να έρθω, κύριε Υπουργέ, από το καλά, κέντρο. Καλά, έχει κλείσει το σύνταγμα, βλέπω τώρα που το πάμε. Τους βλέπω, τους βλέπω. Μπράβο. Λοιπόν, πώς θα η κυβέρνηση περιμένει σύγκρουση και στο πεζοδρόμιο και όχι μόνο για τα εργασιακά? Είναι η μάχη των μαχών τα εργασιακά, πιστεύετε, για την αντιπολίτευση και ιδιαίτερα για το ΣΥΡΙΖΑ? Εντάξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναγορεύσει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας ως τη μητέρα όλων των μαχών. Ακριβώς. Και μάλιστα η σημερινή μέρα, νομίζω, και μια μέρα πολύ σημαντική για αυτούς. Είδα και την αργή που είχαν από το ΣΕΛΕ, ότι ξεκινάμε σήμερα κτλ. Άρα, προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσει πολύ ψηλά τον πήχη ως προς το πώς η κοινωνία θα τον ακολουθήσει σε μια σύγκρουση με την κυβέρνηση για ένα νομοσχέδιο. Το αν η κοινωνία θα τον ακολουθήσει ή όχι, θα το ξέρουμε στη συνέχεια. Αν ρωτάτε τη δική μου εκτίμηση, ναι, δεν νομίζω ότι ποτέ να γίνει και τίποτα ιδιαίτερα σπουδαίο. Θα φωνάξουν αυτοί που φωνάζουν πάντα. Δεν βλέπω στην κοινωνία κάποια ιδιαίτερη κινητοποίηση κατά της κυβερνήσεως λόγω αυτού του νομοσχεδίου. Αν θέλετε, και μάλιστα να σας το πω και πιο ειδικά, το νομοσχέδιο αυτό, παρά τους τίτλους και τα συνθήματα και τα πανό, δεν είναι καθόλου αντεργατικό. Εδώ γίνεται πολύ συζήτηση. Υπάρχει όμως ένα θέμα, κύριε. Αν καταργείται ή όχι το οκτάωρο από το νομοσχέδιο. Το οκτάωρο δεν καταργείται με αυτό το νομοσχέδιο. Το οκτάωρο περιφρουρείται με αυτό το νομοσχέδιο. Το μόνο που κάνει αυτό το νομοσχέδιο είναι ότι προσπαθεί να δώσει στον εργαζόμενο και στον εργοδότη βαθμούς ελευθερίας για το πώς θα ρυθμίσει αυτό το οκτάωρο υπό τις νέες συνθήκες εργασίας που έχουν πράγματι προκύψει. Δηλαδή, τι λέει αυτό το νομοσχέδιο? Όταν θεσπίστηκε το οκτάωρο με τους κοινωνικούς αγώνες εκείνης της εποχής, δεν υπήρχε ούτε τηλεεργασία, δεν υπήρχε το διαδίκτυο, σωστό, δεν υπήρχαν οι ανάγκες, ξέρω εγώ, να έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ανοιχτό και την Κυριακή και ούτω καθεξής. Αυτά δεν υπήρχαν. Δεν είναι λογικό να υποθέσει κάποιος ότι μια ρύθμιση της αγοράς εργασίας που ίσχυε σε μια εποχή διαφορετική από τη σημερινή θα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες? Φυσικά, εννοείται. Αυτό προσπαθεί να κάνει αυτό το νομοσχέδιο. Ναι, δεν προσπαθεί να καταργήσει το οκτάωρο, ούτε να μειώσει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αλλά έτσι, ωραία, όπως το λέτε, φοβάστε το πεζοδρόμιο του ΣΥΡΙΖΑ? Αν το φοβάμαι? Ναι. Εάν περάσει η πανδημία, δεν το φοβάμαι καθόλου. Το πεζοδρόμιο το φοβόμουν λίγο στην προηγούμενη περίοδο, γιατί και οι λίγοι στον δρόμο ήταν αρκετοί για να διαδοθεί η πανδημία. Αν εμβολιαστούν όλοι, ας κάνουν όσες πορείες θέλουν. Ναι, μάλιστα. Το θέμα είναι μήπως αυτές οι πορείες και η αντίδραση σε έναν νόμο που πολλοί φοβούνται ότι μπορεί να είναι έτσι όπως το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, λειτουργήσουν πολιτικά εναντίον σας. Αυτό ρωτάμε να το φοβάστε. Πριν, εγώ δεν βλέπω στην κοινωνία κάποιο ιδιαίτερο αντικυβερνητικό ρεύμα λόγω αυτού του νομοσχεδίου. Σε μένα, στο λόγο της θυμής μου, δεν έχει έρθει καθόλου ως αντανάκλαση. Μάλιστα. Ούτε στα email μου, ούτε στα μηνύματά μου, ούτε στα social media μου, ούτε πουθενά. Δεν βλέπω στον Άδωνη Γεωργιάδη, που αν θέλετε, εγώ είμαι και ευαίσθητος πολιτικά, δηλαδή δεν είμαι αποκομμένος. Mm-hmm. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη αντίδραση. Παρά τους πολύ ψηλούς τόνους που εδώ και αρκετές εβδομάδες έχει θετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Λοιπόν, δώστε μας δύο λεπτά. Δεν δημοσιοποιήσεις βλέπω κάτι ιδιαίτερο εξ αυτού του γεγονότος. Δεν σημαίνει ότι υποτιμώ την αντίδραση, δεν υποτιμήσω κανένα που ανησυχεί. Το ξεκαθαρίζω. Όσοι ανησυχούν έχουν δικαίωμα και να ανησυχούν, έχουν δικαίωμα και να διαδηλώνουν, έχουν δικαίωμα και να αντιδρούν. Σύμφωνα. Το ξεκαθαρίζω. Επειδή είστε... Θέλουμε να τους πω με ειλικρίνεια ότι οι ανησυχίες τους σεβαστές μεν, αλλά εδώ δεν είναι αληθινές. Το νομοσχέδιο δεν είναι αντεργατικό
και δεν καταργεί το χρόνο. Ωραία. Επειδή είστε υπουργός ανάπτυξης και ξέρετε πόσο σημαντική είναι η διαφήμιση για να αναπτυχθούν τα μέσα ενημέρωσης, θα μας δώσετε 2 λεπτά για το διαφημιστικό διάλειμμα για να γυρίσουμε μετά να ρωτήσουμε μετά της πανδημίας και όλα αυτά που πρόκειται να ανοίξουν το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, επιστρέψαμε στα μικρόφωνα του Brand FM. Ο υπουργός ανάπτυξης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, είναι πάντα στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε για την αναμονή για να τελειώσει το διαφημιστικό διάλειμμα. Και η επόμενη ερώτησή μας είναι, κύριε Υπουργέ, έχει σήμερα ένα ρεπορτάζ Καθημερινή ότι από 15 Μαΐου που θα επιτραπούν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις, θα επιτραπούν μόνο υπό την επίδειξη self-test ή πιστοποιητικού εμβολιασμού. Ισχύει κάτι τέτοιο? Για μετά τις 15 του μηνός, ναι, δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Άρα δεν ισχύει το ρεπορτάζ? Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Δεν το ξέρετε αυτό. Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα επιτραπούν κανονικά οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις. Δεν έχει τεθεί ποτέ το ζήτημα ότι θα έχουν οι εμβολιασμένοι περισσότερα δικαιώματα από τους μη εμβολιασμένους ως προς μετακινήσεις. Είναι... ένα το κρατούμενο. Το self-test. Αντίθετο. Το self-test πώς να το κάνεις, δηλαδή, γιατί μετακινήσεις να φέρεις από τον ένα νομό στον άλλο. Έλατε, μα και εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Και ο τροχονόμος, ας πούμε, να λέει να βλέπει το self-test, το οποίο μπορεί να είναι και παλαιό. Δηλαδή, αστεία είναι, πράγματα είναι αυτά. Όταν ανοίξει ο τουρισμός, όταν ανοίξει ο τουρισμός, να επιτραπούν και οι υπερτοπικές μετακινήσεις. Αυτός είναι ο στόχος. Μέχρι στιγμής που μιλάμε, ναι, η εξέλιξη της πανδημίας είναι εντός των στόχων. Μάλιστα. Και φαίνεται ότι το σχέδιο το κυβερνητικό θα επιτύχει. Ωραία. Πάντα είμαι προσεκτικός όταν σας λέω, διότι εγώ δεν θέλω να δώσω το λάθος σήμα στην κοινωνία. Η πανδημία δεν έχει τελειώσει ακόμα. Πηγαίνουμε καλά. Ο μεγάλος ενθουσιασμός των νεωτέρων ηλικιών για τον εμβολιασμό μας δίνει τη βεβαιότητα ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα και είναι τρομερά επενετή η στάση της νέας γενιάς. Έβαλε τα γυαλιά στους μεγαλύτερους για να είμαστε δίκαιοι. Και αυτό μας δίνει μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον. Όμως πρέπει να κινηθούμε με προσεκτικά βήματα, γιατί υπάρχουν παραδείγματα χωρών που πηγαίναν καλά με τους εμβολιασμούς και ξαφνικά την άρχισαν στον αέρα. Βέβαια. Δεν θέλουμε να γίνουμε μια τέτοια χώρα. Ωραία. Θέλουμε να ακολουθήσουμε την πορεία μας σωστά. Τελειώνουν... και πηγαίνουμε προσεκτικά. Τελειώνουν και τα SMS της 15 Μαΐου. Το κομμάτι των SMS έχει τεθεί πράγματι προς την κατάργηση μετά το 15 Μαΐου. Εφόσον επαναλαμβάνω, η πανδημία εξακολουθεί να πηγαίνει όπως πηγαίνει τώρα προς τα κάτω. Μάλιστα. Ναι, γιατί ας πούμε θα είναι δύσκολο, κύριε Υπουργέ, τώρα ο τουρίστας. Όσο προχωράνε οι εμβολιασμοί, ανακτούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό την παλιά μας ζωή. Και αυτό θα συνεχιστεί με ακόμα επιταχυνόμενο ρυθμό. Ωραία. Ο κ. Θεμιστοκλέους χθες, όπως ξέρετε, ανακοίνωσε ότι έχει ως στόχο στο τέλος Μαΐου να έχουμε ξεπεράσει τα 5,5 εκατομμύρια. Εάν αυτός ο στόχος επιτευχθεί, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε ξεπεράσει το λεγόμενο τείχος ανοσίας. Άρα πια η ζωή μας θα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό πολύ πιο ελεύθερη. Πιστεύετε εσείς ότι σε ένα μήνα θα μπορέσουμε από 2 εκατομμύρια εμβόλια που έχουμε κάνει τώρα, μάλλον ένα εκατομμύριο? Σήμερα είμαστε σε δόσεις εμβολίων, δηλαδή πρώτη και δεύτερη δόση στα 3,5 εκατομμύρια. 3,5. Να πάει 5, λέτε αυτό, σε ένα μήνα. 5,5 εκατομμύρια. Είναι εύκολο, πιστεύετε? Αν έχεις 100.000 την ημέρα και έχεις 30 μέρες. Έχεις 3 εκατομμύρια. Μάλιστα. Βέβαια, κύριε Υπουργέ, εχθές είχε προχθές σαν ένα δημοσίευμα. Εμείς μέχρι τώρα έχουμε 10% εμβολιασμένους και με τις δύο δόσεις. Το πιο πιθανό είναι το Ηνωμένο Βασίλειο να μας βάλει στην πορτοκαλί κατηγορία, που σημαίνει ότι εάν έρθει αύριο ένας Βρετανός τουρίστες επιστρέφοντας θα έχει 10 μέρες καραντίνα. Γιατί έχουμε πολύ χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού. Και θέλω να μου πείτε, εάν πρέπει η υποχρεωτικότητα να συζητηθεί τώρα, αφήσουμε δηλαδή για το φθινόπωρο. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που πρέπει να συνάγουμε ως συμπεράγματα από την εξέλιξη του προγράμματος εμβολιασμού στην Ελλάδα. Πρώτον, επειδή πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας για να μην ωραιοποιούμε τα πράγματα, όχι ότι καμιά φορά είμαι λίγο ομός και κατηγορούμε γι' αυτό, αλλά δεν μπορώ και να ψεύδουμε. Λοιπόν, το ποσοστό μας των υγειονομικών που εμβολιάστηκαν, λέω για μια κατηγορία ανθρώπων στους οποίους προσφέρθηκε το εμβόλιο στο 100%. Δεν μπορούσαν να έχουν εμβολιαστεί όλοι. Και από την αρχή. Λοιπόν, από αυτούς που μπορούσαν να έχουν εμβολιαστεί όλοι, σήμερα ξέρουμε ότι έχουν εμβολιαστεί το 62,5%. Με αυτό, στις 16 χώρες που έδωσαν στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας κρατά στη 15η θέση. Δηλαδή στην πρώτη τελευταία θέση. Μάλιστα. Για να καταλάβετε, το ποσοστό των εμβολιασμένων υγειονομικών στις βόρειες χώρες είναι 100%. Αυτό είναι, με συγχωρείτε, είναι πρώτον ντροπιαστικό. Εγώ το να διαβάζω στη Μεγάλη Βρετανία ή στη Σουηδία, στη Γερμανία, τα θα έφερε πανευρωπαϊκά.
ότι η υγειονομική στην Ελλάδα είναι περίπου θύματα συνωμοσιών και των υπολείπων θεωριών, μην πω τώρα ταμπέλες ιδιαίτερα, ξέρετε, εμένα με προσβάλλει ως Έλληνα. Δηλαδή η εικόνα των γιατρών και του υγειονομικού προσωπικού της Ελλάδας στο εξωτερικό είναι καλή. Είναι ότι έχουμε καλούς γιατρούς. Φυσικά. Δεν είναι ωραίο για αυτούς. Όλοι το αναγνωρίζουν. Μα δεν είναι ωραίο για αυτούς να διαβάζουν στις άλλες χώρες ότι το 40% μείναν εμβολιαστοί. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε εννοώ. Είναι πάρα πολύ κακό για αυτούς. Για την εικόνα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της Ελλάδος, το να διαβάζει ο Σουηδός, ο Δανός, ο Γερμανός, ο Βρετανός, ο Γάλλος, ότι 4 στους 10 δεν εμβολιάστηκαν. Βέβαια, δεν είναι. Είναι καταστροφή για την εικόνα τους. Είναι σαν να θα τους βλέπουν σαν τρίτο κόσμο. Είναι ντροπή αυτό που έγινε. Δεν ξέρω γιατί έγινε. Δεν έχω εξηγήσει. Δεν μπορώ να μιλήσω με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν εμβολιάστηκαν. Γιατί φοβούνται. Δηλαδή, αυτό μας λένε. Να μην εμβολιαστεί ένας υγειονομικός. Έχει κάποια λογική υπό την έννοια ότι δεν είναι επιστήμον και δεν μπορεί να έχει την εξειδικευμένη γνώση και παρασύρεται από τις διάφορες νομοσίες. Αλλά για έναν υγειονομικό, με συγχωρείτε, είναι αδιανόητο. Μάλιστα. Εγώ δεν μπορώ να δώσω καμία δικαιολογία για υγειονομικό. Μηδέν. Τώρα, το κίνημα αλλαγή σα είχε δεν προτείνει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αν έχετε εσείς κάποια εξήγηση, πολύ ευχαριστώ να μου την πείτε. Δεν την έχω καταλάβει. Γιατί τίποτα. Φοβούνται, αυτό μας λένε οι συνάδελφοί τους. Εγώ θέλω όλες αυτές τις θεωρίες. Εγώ πήγα στο νοσοκομείο και εγχειρίστηκα. Αν με πλησίαζε ο νοσηλευτής που ήξερα ότι είναι ανεμβολίας, θα ήταν να σου πω με πλησιάζεται. Γιατί εκεί είναι το αμυντικό μου σύστημα πεσμένο και μπορεί ευκολότερα να κολλήσω. Το κίνημα αλλαγής είχε προτείνει, κύριε Υπουργέ, να ισχύσει από τώρα η υποχρεωτικότητα που εσείς σκέφτεστε να εφαρμόσετε από το φθινόπωρο. Γιατί το πάτε το φθινόπωρο. Που εγώ είμαι υπέρ της υποχρεωτικότητας. Ναι. Πρέπει και λίγο, ξέρετε, ακούστε. Προτιμώ την καλόπιση συνεννόηση μεταξύ των ανθρώπων παρά τα υποχρεωτικά μέτρα. Mm. Ας πούμε λοιπόν ότι βάζει υποχρεωτικότητα. Τι κάποιος δεν εμβολιάζεται. Ποια θα είναι η ποινή του, η απόλυση. Όχι, όχι. Τον βάζει σε, σε μια άλλη να λειτουργήσει κάπου αλλού που δεν θα, έχει, που δεν θα έρχεται σε επαφή. Αν θα πεις όποιον λοιπόν στέλνει το σήμα στους υγειονομικούς στους υπόλοιπους, μην κάνεις το εμβόλιο για να μην είσαι στη δύσκολη θέση. Και μην ανεμβολίζεις για να κάνεις λούφα. Αυτό μου λέτε. Αυτό μου λέτε τώρα. Ναι, αυτό μπορεί να έχει. Δηλαδή, για φανταστείτε να λες στον υγειονομικό ότι όπως κάνει το εμβόλιο θα είναι μέσα στις θαλάμους COVID, σαν που πεθαίνουν ή που δίνουν την τιτάνια μάχη τη ζωή με μάσκες και τα καλά, λοιπά, μπορεί να συνδέεται και με άλλα. Αν κάνει το εμβόλιο θα είναι πίσω και θα του λέει. Μπορεί, το μπορεί να συνδέεται και με άλλα οικονομικά κίνητρα. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι δεν είναι τόσο απλές αυτές οι αποφάσεις. Εγώ πραγματικά θέλω να επανέλθω στη μεγάλη ζήτηση πριν πάμε στην υποχρεωτικότητα. Θα ήθελα πάρα πολύ, αυτό πιστεύω θα είναι και το καλύτερο, οι ίδιοι υγειονομικοί να αναλάβουν μέσα στο χώρο τους μια μεγάλη εκστρατεία να πείσουν τους συναδέλφους και να εμβολιαστούν. Μάλιστα. Όχι με μέτρα καταναγκαστικά. Ωραία, τώρα ξαναπάμε στα δικά σας λίγο. Είναι πραγματικά απαράδεκτο αυτό που έχει συμβεί. Βέβαια. Εγώ δεν έχω καμία δικαιολογία σε άνθρωπο που εργάζεται στο τομέα της υγείας που δεν έχει καν το εμβόλιο. Ωραία, ωραία. Γιατί τότε, όταν βλέπει ο άλλος τον υγειονομικό να μην έχει εμβολιαστεί, λογικό είναι να μην έχει εμβολιαστεί. Τελείωσε αυτό, κύριε Υπουργέ. Θα τελειώσει το ραντεβού στα μαγαζιά. Θα αυτό μπορούμε να μπαίνουμε. Εχθές κατά τις 15 Μαΐου θα τελειώσει το ραντεβού. Αυτό περιμένω. Άρα, γιατί εγώ θέλω να τα βλέπω, κύριε λεπτό. Υπουργέ. Άρα κανονικά από 15 Μαΐου μπαίνουμε. Από 15 Μαΐου το εμπόριο θα λειτουργεί κανονικά. Μάλιστα. Θετικό. Επίσης από 15 Μαΐου και τα εστιατόρια μπορεί να πάνε, γιατί το αφήσατε ανοιχτό μέχρι 12. Τις 12 ας πούμε. Ναι. Πράγματι ο στόχος είναι όταν ανοίξει ο τουρισμός να ξεκινήσει και μια σταδιακή διεύρυνση του ωράριου. Δεν θα πάμε αμέσως απελευθέρωση του ωράριου. Ναι. Θα υπάρξει μια διεύρυνση όμως. Μέχρι είναι 12, λογικό να υποθέσει κάποιος ότι μέχρι 12 το βράδυ θα μπορούσε να πάει από 15 Μαΐου. Και τελευταία ερώτηση από μένα, τα γυμναστήρια θα ανοίξουν πριν το καλοκαίρι ή το Σεπτέμβριο? Άλτο. Με τα γυμναστήρια είναι πιο δύσκολη η συζήτηση. Το ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Ακόμα οι γιατροί δεν θέλουν να τα ανοίξουμε. Και χθες που έγινε μια σχετική συζήτηση στην Επιτροπή ήταν κάθετα αρνητική. Τα θεωρούν μεγάλο ρίσκο. Δηλαδή. Ναι. Το πρόβλημα με τα γυμναστήρια είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι αυτού του χώρου, με τους οποίους μιλάω εγώ διαρκώς, μου λένε ότι για πολλά γυμναστήρια το να ανοίξουν το καλοκαίρι θα είναι καταστροφή. Μάλιστα. Διότι πολλά γυμναστήρια, ναι, βέβαια, το καλοκαίρι είναι κόσμο. Λίγο κόσμο. Λογικό. Ναι, βέβαια, το χειμώνα έχουν τις πολλές συνδρομές όπου μαζεύουν χρήματα και το καλοκαίρι ξοδεύουν. Άρα Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο. Δεν έχω πει εγώ πότε. Λέω, ακούω και αυτόν τον προβληματισμό. Ο οποίος δεν είναι μηδέν. Μάλιστα. Έχει μια βάση οικονομική. Και η τελευταία ερώτηση από μένα. Εγώ ξέρετε, προσπαθώ εδώ σε αυτό το Υπουργείο όλο αυτό το διάστημα. Εντάξει, μπορεί να ακούω διάφορα εγώ, αλλά οι άνθρωποι της αγοράς το ξέρουν. Εγώ δεν είμαι αδιάφορος στα προβλήματα του ενός εκάστου ξεχωριστά. Και καταλαβαίνω πολύ καλά τις διαφορές που κάθε κλάδος μπορεί να έχει.
δεν είναι για όλους η απόφαση ίδια, για όλους το ίδιο σωστή. Σωστό, σωστό. Και η τελευταία ερώτηση από μένα, κύριε Υπουργέ. Τώρα, τα προγράμματα στήριξης, τουλάχιστον για το Μάιο, για ποιες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν? Πρώτα απ' όλα, μέσα στο Μάιο συνεχίζουν σχεδόν όλα τα προγράμματα. Έχουμε το μηδενικό ενίκιο και για την εστίαση για το λιανικό εμπόριο. Α, και για την εστίαση το μηδενικό. Βέβαια, φυσικά εννοείται. Α, ωραία. Έχουμε τα προγράμματα της αναστολής εργαζομένων. Αν χρειάζεται κάποιους εργαζομένους να τους κρατήσουν ακόμα σε αναστολή, αυτό συνεχίζεται. Δεν έχει σταματήσει η στήριξη. Και για τους επόμενους, μπορώ να σας το πω, δεν λέω ότι θα ισχύουν όλα, αλλά δεν θα σταματήσουν και αυτόματα. Μάλιστα. Θα υπάρξει μια προσγείωση, όχι μια αυτόματη άρση των μέτρων στήριξης. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν.